Ε, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι το πρόγραμμα Leader το κανονικό εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Ήδη οι περισσότεροι επενδυτές εκτός το ότι έχουμε υπογράψει συμβάσεις ε, βρίσκονται πλέον στο στάδιο της υλοποίησης. Η χρηματοδότηση γίνεται κανονικά και πάμε α, πάρα πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε τώρα από μέρα σε μέρα να ανοίξει και το πρόγραμμα του αλληλίας, το Λίντερ το οποίο φυσικά αφορά δύο περιοχές, το Δήμο Σιθωνίας και το Δήμο Αριστοτέλη. Εκείνο όμως που έχω να πω και πρέπει να το ξέρει πλέον ο κόσμος, ότι έχουμε κάνει κάποιες μεγάλες αλλαγές όσον αφορά την Ανέτχα. Ε, έχουμε αλλάξει την ονομασία, την επωνυμία από Ανέτχα Αναπτυξιακή και Ανώνυμη Εταιρεία σε Αναπτυξιακό Οργανισμό. Έχει γίνει κανονική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή των Δήμων και της Περιφέρειας. Και βρισκόμαστε πλέον σήμερα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ξεκινάμε ήδη, έχουμε εδώ και δύο-τρεις μέρες που συζητάμε με τους δημάρχους για να μπορέσουμε να υπογράψουμε προγραμματικές συμβάσεις που θα αφορά μεγάλα έργα, όπως μελέτες, υλοποίηση μεγάλων έργων, αρκετών χιλιάδων και αρκετών εκατομμυρίων. Σε σχέση με τους Δήμους, τι έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή γίνεται το κλειστό των Μουδανιών, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε προς το τέλος. Ε, ξεκίνησε το γήπεδο της Κασάνδρας, το οποίο την Παρασκευή θα πέσει θεμελίωση. Ε, το πάρκινγκ και η ανάπλαση πίσω από το Ναυτικό Μουσείο έχει τελειώσει εκεί. Ε, το, έχουμε ένα προβληματάκι όσον αφορά το θέμα της τρίγλιας, το, το, το σκέπαστρο της τρίγλιας Και βρισκόμαστε και στη άλλα σε συζήτηση και πιστεύουμε ότι από μέρα σε μέρα θα υλοποιηθούν όλα. Ε, πρόσφατα είδαμε ότι ανακοινώσατε και προγράμματα ε, εκπαίδευση μέσα από την Ανέτυχα. Αυτό είναι ένα άλλο τομέα. Πράγματι και πήγε πάρα πολύ καλά το πρώτο πρόγραμμα. 122 άτομα άνεργοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ε, μπορώ να πω ότι για αυτούς ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή τονοτική ένεση την περίοδο αυτή που υπάρχει κρίση. πήραν ένα καλό σημαντικό ποσό, αλλά συγχρόνως ε, ενημερώθηκαν και πήραν μέρος ε, όσον αφορά προγράμματα τουρισμού. Τώρα ξεκινάει ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο αφορά εργαζόμενους. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, είναι γύρω στα 180 άτομα. Πιστεύω και αυτό θα πάει καλά.